Πόσους τίτλους θα έχει η Πάφος στο μέχρι το 2030. Να βάλω και τα 7 site. Ο τίτλους. Πρωτάθλημα Γκίμπελ. Αν θέλεις και το Super Cup. Θεωρώ ότι η Πάφος το επόμενο 1-2 χρόνια πρέπει να έχει οπωσδήποτε κάποιον τίτλο. Δεν θα δει, σε λέμε... πάρω ούτε στο 30. Θεωρώ ότι το mm. επόμενα 1 με 2 χρόνια η Πάφος πρέπει να έχει τίτλο. Ναι. Ε πόσο θα με σε κοντάρεις που έβαλα στοίχημα με ένα συνάδελφο δεν χρειάζεται να πω το όνομα του ότι η Πάφος θα είναι πρωταθλήτρια πριν το 2030 Αυτό να σε σύγει Άρα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου Πολύ καλά Βάρτα χιλιά ευρώ που είπε ο Πετερίνος <σχέδε> δεν ναι, τα βάλες Βάρτα ε, <σχέδε> σε εμάς <μάση. σχέδε> Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Πέτονας Best στο app και παίξε μπά. μου καλημέρα, καλώς όρισες Λευκοσία. Ε, θέλω, να σε, θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, Ενιαρή. Πάρα πολλά πράγματα. Το, το, πρώτο, να πούμε, έπαιζες ποδοσφαιρό. Έπαιζα ποδοσφαιρό, ε, εντάξει, νομίζω το... Ε, έτσι όπως είμαι τώρα, είναι το φαίνεται ότι έπαιζα ποδόσφαιρο παλιά, αλλά έπαιξα στον Ξεκίνησα στον Ακρίτα Χλώρακας, ναι. Ε, τότε στη δεύτερη κατηγορία, 17-18 χρονών. Είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα, ε, στη δεύτερη κατηγορία, με αρκετών ταλέντων. Όλοι οι νεαροί τότε ε, είχαν κάνει μεταγραφή. Ο Ντίνος ο Κωνσταντίνος, ο τερματοφύλακας, ο Νόντο ο Χωρατά, ο Κούλη ο Αντίνε τι εποχέ. Ναι. Ο Αντρέα ο Στεφάνου. Ήταν μια okay. τσικαλή φουρνιά και η Χλώρακα ήταν ποδοσφαιρομάνα τότε. Οπότε Όταν ξεκίνησα από τον mm. Ακρίτα, έκανα μια μεταγραφή στον Αμπόπ σε κάποια φάση που είχαν ένα άσχημο τραυματισμό. Τι θέση είναι, Βέζε. Ήμουν χαφ. Και κατέληξα στη Λευκοσία σε κάποια φάση με τη δουλειά μου και εκεί αγωνίστηκα στο Χαλκάνουρα και στον Ορφαία Λευκοσία. Α, okay. έπαιξε στα. Α, κριτικό ο ορφέα στην Τάφρο. Στην Τάφρο, ναι. Ά, ίσως στην. Ε, πότε δηλαδή, στον Ορφαία. Ε, μπορεί να έρχομαι να σε έβλεπα, είναι οι γειτονιές μου. Ήταν... Ήταν... Ήταν έτσι ένα project πολύ ενδιαφέρον. Ήταν προπονητή τότε ο Ευαγόρας ο Χριστόφι ναι. και είχε μαζέψει. Ε, Του νεαρού από Ομόνια και από Ελ. Ε, καλό Ζώη, Άγγελο, Αγαθαγγέλο, oh. τερματοφύλακα. Αντρέα Δημητρίου, εκπρόσωπο τύπου. Αντρέα Δημητρίου ήταν καλό τερματοφύλακα. ήταν πολύ καλό τερματοφύλακα και θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει διαφορετική καριέρα. Ο Αντρέα Δημητρίου. Έχει προπονηθεί τερματοφυλάκο στην ΠΑΗ. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Ο Αντρέα Δημητρίου, εκπρόσωπο τύπου τη Ομόνια, ήταν ε, ε, κεντρικό αμυντικό. Έπαιζε, ε, πέ, πέ, πέ μου όμω, ήταν καλό. Ήταν, είναι πολύ καλό εκπρόσωπο τύπου στην ομονία. Ε, <laughs> έκαμε καμιά γκέλα μέσα μέσα, Αντρέα. Ε, να σα πω έτσι μια ιστορία χαρακτηριστική, διότι ήταν αυτή όλη νεαροί Εγώ ήμουν ο πιο μεγάλο βασικά, εγώ, επειδή είχα συνεργαστεί με τον Ευαγόρα στο Χαλκάνωρα. Ε, με είχε φωνάξει και ήταν προ το τέλο τη καριέρα μου και πήγα να παίξω στον Ορφαία. Ε, Κάναμε ένα πόσο το ζέσταμα και εκεί στο, στον Ορφαία ε, ήταν ε, ο Σάββας, ο Χάκης ε, ο ένας ο Στόπερ και ο Αντράδος ο Δημητρίου απέναντι ο ένας από τον άλλο και έκαναν μακρινές παλιές. Σε κάποια φάση τα παιδιά βρεθήκα χωρί μπάλα και εκεί στο των στο στον Ορφέα, ναι. υπήρχε μια τρύπα. Ε, είχαν καταφέρει να βγάζουν τα παλιές ο ένας του άλλου, ναι, να, πρέπει να πρέπει. χάσουν την μπάλα σε μια τρύπα στο <laughs> τοίχο, οπότε ε, σταματήσαμε την προπόνηση και του είπα, παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση όταν αυτοί οι δύο ε, κατάφεραν να χάσουν την μπάλα στον τοίχο των Ορφιάν. Ε, Είσαι κάποιον Ιντάλμα όταν έπεσε, Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, ήταν τη εποχή του Ντιαγκο Μαραντόνα και ναι. Πλατινί. Και αυ αυτό δεν μπορούσε να γίνει. κάτι προσφαιριστό... συγκεκριμένο που το εκρατούσε λόγω τη. Που παίζαμε ποδόσφαιρον, είχαμε κάποιον έτσι. Όχι, όχι, δεν δε, δε μπορώ να okay. πω ότι είχα κάποιον ε, ίντερνετ. Θα να σε ρωτήσω ε, από όλε τι πόλει που επισκέφτηκε, ποια θεωρεί ομορφότερη, Μιλάμε στην Κύπρο, Όχι, oh, παγκόσμια. Ε, κοιτάξτε, είμαι. Έχω ζήσει η Αυστραλία δέκα χρόνια. Ναι. Οπότε. Αν, ε... Θα είναι σαν δεύτερη μου πατρίδα. Οπότε αν η Μελβούρνη θεωρώ είναι ίσω η πιο όμορφη πόλη για μένα και το Σίδνεϊ ε, στον κόσμο. Οπότε θα πάω. Μελβούρνη ή Σίδνεϊ. Και οι δύο πόλει. Είναι... Έζησε και στι δύο. Και στι δύο Α, είναι okay. δύο διαφορετικέ πόλει, ε, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να υποθέσω χαρακτηριστικά. ότι πήγε σε αρκετέ πόλει. Ναι. Γιατί το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη είναι καθαρά βιώματα που σε. Ε, να δώσει αυτήν την Νομίζω τη ναι, ναι, έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλέ χώρε όμω ε, και με τη δουλειά μου, διότι εργαζόμουν παλιά στι κυπριακέ αερογραμμέ ε, και με το ποδόσφαιρο, ναι. όπω γνωρίζει, ήμουν ε, manager πριν. Ε, όμω ε, επειδή έζησα σε νεαρή ηλικία ναι. ε, στην Αυστραλία. Ε, νομίζω ότι αυτά τα με, βιώματα Μου, με έχουν, με έχουν μείνει. Ωραία, πάμε στην ερώτηση που ήθελες να απαντήσεις. Ποια είναι η ομορφότερη πόλη στην Κύπρο. Ε, νομίζω γενναιτήρα. η γενέθλια μου. Το σλόγγαν είναι ότι σαν την Πάφο είναι εσύ. Η, η γενέθλια γη. Ε, Γιατί όμως. Ε, διότι νομίζω ότι η Πάφος προσφέρει ε, πραγματικά ποιότητα ζωής. Ε, υπάρχει αυτή η ευκολία ναι. για, για, τον κόσμο. Ε, υπάρχει αυτή η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων ότι ε, δεν είμαστε ο πληθυσμό τη Πάφου, δεν ξεπερνά τι 80.000, δεν απαντώμε. Περίπου 100 είναι η επαρχία ολοκλήρω. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι γνωριζόμαστε, ότι είναι εύκολη πρόσβαση mm. ε, στην. Νιώθει εξοικειωμένο ε, όπου πάει. Ακριβώ. Ε, 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 να σα πω ότι τα φώτα του καλησπέρα στη Λευκοσία, ε, τότε καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η πάφωση. <laughs> ναι, αλλά δεν έχει τι παραλίε τη ελεύθερη περιοχή του. Ε, όμω μπορώ να σα πω ότι έχουμε αρκετά καλέ παραλίε και με κυματοστράφτε που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουμε και εμεί πολύ καλέ παραλίε. Σίγουρα υπάρχουν. Λείπει ότι... η πόάμμο, όμω χάρη μου. Είναι εκεί, είναι εκεί. Εμεί έχουμε φέρει και, και άμον και έχουν γίνει πολύ καλέ παραλίε. Πού, σε ποιαν αριστερά τη Πάφου προ Γεροσκήπου εννοεί. Και στη Γεροσκήπου ναι. που αυτή τη στιγμή ε, ε, εκεί η περιοχή τη γεροσκήπου τη Πλάζ είναι κάτι το εξαιρετικό. Mm -hmm. Έχουν γίνει μπαράκια, έχουν φτιάξει mm -hmm. τι παραλίε και υπάρχει και η περιοχή των Τάβων των Βασιλέων που και αυτή η περιοχή έχει φτιαχτεί. Έχει φτιαχτεί, εγώ μιλάω για παραλίε. Και οι παραλίε. Για ποια περιοχή μιλά, αφού είναι το, είναι το κάστρο. Ε, η, η παραλία του Λεγόμενου τότε Βένου ξενοδοχείου το οποίο ναι. ήταν επικίνδυνοι, με του κυματοθράφστε έχει γίνει μια Αλλά πρέπει να παραλίες... πάει από την άλλη την πλευρά, ε, Ναι, ναι, για, είναι, για την είναι από την άλλη την πλευρά. Ναι. Είναι, είναι περιοχή τάφο στο Βασιλείο Οκ. Okay. Ε, Ποια είναι η πιο αδικημένη η πόλη από την πολιτεία, Σίγουρα η πάφο αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Γιατί? Διότι νομίζω ότι. Ε, δεν έχουν γίνει τα έργα που θα έπρεπε να, να γίνουν. Ε, εδώ μιλάμε για μια μαρίνα, Την θυμάμαι τον καιρό που ήμουν 15 χρονών να συζητάνε για, για μαρίνα. Έχουν παρέλθει 35 χρόνια και ακόμα συζητάμε μαρίνα. Νομίζω είναι πιο εφικτό να γίνει στη Λευκοσία τελικά <laughs> από ότι να γίνει στην κι Ποια είναι η πιο αδικημένη ομάδα στην Κύπρο. Αν με ρωτούσε πριν μερικά χρόνια, ναι. θα, θα έμπαινα είναι ετρική ερώτηση, είναι τρικαδόρικη είναι. ερώτηση. Είναι. Ε, πριν μερικά χρόνια θα σου, θα σου έλεγα με τα ότι είναι η Η ΑΕΠ τότε και η και παύφωση. Ναι. Ε, ε, έχω αλλάξει όμως έτσι, τώρα σε αυτήν την ηλικία αυτήν την θεωρία μου αν θέλετε και τίνω να πιστεύω ότι... Ε, στο τέλο του προαθλήματος, ο βαθμολογικό πίνακα ε, δεν λέει ψέματα. Okay. Ε, αν η έδρα τη Πάβου ήταν Λευκοσία, θα από καλύτερα αποτελέσματα. Ε, δ, δ, έχουμε κάνει καλές, καλές εμφανίσεις και έχουμε πάρει καλά αποτελέσματα στη Λευκοσία και καταλαβαίνω ε, τι μου λες. Είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μα προβληματίζει και προβληματίζει του επενδυτέ τη ναι. ομάδα του, του ε, Δεν έχουμε αυτή την έδρα που θα έπρεπε να έχουμε. Παρόλο που η φετινή χρονιά ήταν διαφορετική σίγουρα. Mm -hmm. ε, Όμω ε, αυτή η έδρα χωρί ε, το, το στίβο γύρω ε, με τι κερκίδε κοντά, όπω είναι ένα. Όπω είναι. Εγώ, το μόχος, δεν μιλώ για αυστηριακέ εγκαταστάσει. Μιλώ για την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι είσαι πιο κοντά στο κέντρο, πιο κοντά στην ομοσπονδία, πιο κοντά στου ανθρώπου που λαμβάνουν αποφάσει. Ενώ είσαι πιο κοντά ρε παιδί, μου καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ε, καταλαβαίνω, εντάξει, τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Ε... Γι' αυτό λέω αν έδρευε η λευκοσία θα μπορούσε να τα διαφορετικά τα πράγματα. Ή τάξη, δεν δεν τάξη, έχει σχέση. Τα κάτω ψέματα. Είμαστε στην Κύπρο και καταλαβαίνετε ότι ε, στην πρωτεύουσα και συνήθω στι πλήστε πρωτεύουσε αυτό συμβαίνει. Ε, και με τι ομάδε που είναι γύρω από τι ε, πρωτεύουσε. Εξού και νομίζω ότι είναι πρώτη σε. Εκτό στην Εξού και νομίζω είναι πρώτη σε χορηγίε και οποιασδήποτε βοήθειε χρειαστούν. Ε, ε, εάν είσαι κοντά στο, στο Θεό, κοντά στο κέντρο, είναι <σχελίδι> πολύ διαφορετικό. Όμω. Θεωρούμε εμεί ότι το μοντέλο τη ΠΑΦΟΥ με τους ιδιοκτήτε ε, θα αναγκάσει και την πρωτεύουσα να ρίξει σοβαρές ματιέ προς την ΠΑΦΟ και να αλλάξει το πώ βλέπει την επαρχία. Okay. Οδοσφαιρικά μιλάμε. Ναι, ε, είπε μοντέλο, Πώ είναι η δομή τη πάφου, ποια είναι η ιεραρχία τη. Ξεκινάμε από τον Λωμάκιν, του Ποφ, πώ πάει η ιεραρχία. Όπω καταλαβαίνετε, υπάρχει η εταιρεία. Okay. Όποτε Όταν ο πρόεδρο τη εταιρεία είναι ο κύριος Ρόμαν Ντούποφ και υπάρχει το σωματείο, το οποίο ο πρόεδρος είναι ο κύριος Σεργέη Λωμάκιν μαζί με το συμβούλιο του. Οπότε αυτή είναι η δομή τη ομάδα. Είναι Μεταξύ των δύο υπάρχει μ, ιεραρχία, δηλαδή μπορεί να πει κάτι ο. Δε, δεν το βλέπουν ναι, ο, έτσι. Και από κάτω ποιο είναι ο υπόλογο, δηλαδή σε ποιον θα απευθυνθούν. Θα απευθυνθούν σε οι... μένα και οι δύο. Άρα είσαι. Ε, εγώ, είμαι, εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, okay. αν θέλετε, τη ομάδα ε, για, για όλα, όλα που συμβαίνουν στην ομάδα. Okay. Ε, με τον τίτλο του γενικού διευθυντή. Ε, τον ουσιαστικά διευθυντή. τι είσαι, είσαι υπεύθυνο. Και για το υπαλληλικό προσωπικό και για την ομάδα. Εντάξει, ο καθένα έχει τον ρόλο του. Ε... Άρα, μετά από εσένα, μ' γίνει στην πυραμίδα. Ή, ε, δεν, δεν το βλέπουμε, νομίζω έτσι. Ναι. Και έτσι για αλλιώ, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ναι. Έχω πραγματικά βοηθήσει και τους φροντιστές μας Και με έχουν βοηθήσει. Ρω, ρωτώ αν διαχωρίζονται οι ρόλοι. Δηλαδή... Ναι. Με έχουν ναι. βοηθήσει και εμένα, απλά. Ναι. Ε, υπάρχει ο τεχνικό διευθυντή, ο οποίο εννοείται ότι έχει να κάνει στην με, με ομάδας, το, ακριβό, το, αθλητικό. με το αθλητικό ναι. κομμάτι, μαζί με, το, με, την ομάδα scouting. Υπάρχει η ξενοδοχειακή μονάδα τη ε, ομάδα. Υπάρχει το εστιατόριο, υπάρχουν τα γραφεία. Αυτό ρωτά. Άρα οι συγκεκριμένοι που λογοδοτούν κοντά σου. Όλοι αυτοί σε μένα. Ναι. Άρα το πρόβλημα για να φτάσει μέχρι τον ιδιοκτήτη, αν έχω ένα. αναλόγω του τη ποιότητα του προβλήματο. Ξεκινάει Έρχεται κοντά σου για να το μεταφέρει Δυσ, παρακάτω. Δυστυχώς, αν μπορεί να. δυστυχώ θα καταλήξει σε μένα. Άρα το, το υπαλληλικό εργασιακό προσωπικό ξεκινάει από έναν ε, η βάση του λεφτά κοντά σου. Και στο αθλητικό έχουμε πάλι κάποιον επικεφαλή, μόνο τεχνικό διευθυντή. Ακριβώ έτσι. Okay. Για, διότι πάντα το είχα έτσι μια απορία πώ λειτουργεί η συγκεκριμένη ομάδα, διότι στην Κύπρο. Δεν έχουμε διακρίτου ρόλου σε όλε τι ομάδε. Εμείς... Κάθε ομάδα διαφορετικά που λειτουργεί. Εμεί Εμείς έχουμε, ε, υπάρχει job description για τον καθένα. Ο καθένα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Εννοείται ότι κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Δεν μένουμε απλά μόνο στα καθήκοντα μα. Όμω ε, η ρόλη είναι ξεκάθαρη. Ναι, ξεκά... ξέρει ο καθένα ποιο είναι επικεφαλή, ποιο είναι εφιστάμενο, ποιο είναι προϊστάμενο. Ακριβώ. Σου μάναγε παλιά. Ήμουν μάναγε. Γιατί σταμάτησε. Ε... Ε, εντάξει, Ή, ήταν κάτι που μου άρεσε. Ε, παρόλο που είναι λίγο παραξηγημένο στην, στην Κύπρο ναι. ε, και μπορώ να πω ότι δούλευα πιο πολύ και με το εξωτερικό. Mm. Ε, ήταν κάτι που μου άρεσε να ε, ασχολούμαι με αυτό. Ε, το έκανα όταν σταμάτησα από την εργασία μου με τι κυπριακέ πριν 17 χρόνια. Ε, Είχα μπει σε συζητήσει με τον κύριο Ντουμπόφ τα τελευταία δύο χρόνια για το αν θα αναλάβω αυτό το πόστο. Φάγαμε πολλέ φορέ μαζί, πιάμε πολλέ φορέ μαζί. Τελικά δεν καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία. Η σχέση ήταν εκεί. Μου είχε γίνει μια πρόταση την περσινή χρονιά. Την αποδέχτηκα και θεώρησα ότι δεν μπορεί να συνεχίσω να είμαι manager. Διότι είναι σίγουρα αντικρουόμενο ναι. συμφέρον και το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Okay. Δεν μπορεί κάποιο να εργάζεται σε μια ομάδα Δώσεις και μου... να ασχολείται και με αυτό ναι, το πράγμα. Ναι, καταλαβαίνω. Δώσ' μου έτσι μερικού παίχτε που το πελάτο ο γιο σου. Τον... Ποιο έφερε στην τον... Κύπρο. Τον τότε, διότι δεν. Ναι, τότε, όταν ασχολείζω. Ε, πρέπει ναι, να πούμε μόνο αυτού που έχουν πετύχει και διότι θα ακούσουμε. Του γνωστού τελώ. Του αμάξι. Του δεν πετύχαν. Είχα, είχα τον Σπούγκιν στην Ομόνια, ο Γιουβάλ ε, έκανε μια εξαιρετική ναι, χρονιά, ο Λεάντρο ε, που ήταν ε, στο... Εξαιρετική επιλογή, ήταν, στην Ομόνια, επίση. Ναι. πολύ καλή επιλογή. Ο Σκαραμοτσίνο από Γαλλία, ο Σερφά... Ε, Μόνο σε στην Ομόνια δεν ναι, φέρνει παιχτές. Όχι, είχα, <laughs> είχα και στην Πάφο ποδοσφαιριστέ. είχα πάρει τον Γιώργη Τεξέρα τότε στην Μακάβι Χάιφα, ε, μεταγραφή. Είχα πάρει στην Κίνα τον, τον Ντίξον από την ΑΕΛ. Ναι. Ε, είχα, είχα κάνει αρκετέ μεταγραφέ. Ε, οι, οι μεταγραφές μεταγραφέ τότε που μπαίνει στη Ζωμόνια ήταν με τον Λαρκού. Ε, Σερφά. Όχι ε, όλοι. Όχι όλοι. Ό, όχι ναι. όλοι ο, ο Σπούγκιν ήταν πριν τον Λαρκού. Αν δεν ναι, ναι. Πάτι ναι. Πάτι. Είναι περίοδος, περίοδο που μπορεί να του βρήκε ο Λαρκού. Ναι, κάποιου, ναι, ναι. ε, Γιατί μετά... έφυγε τότε ο Λέαντρο. Η μου ήθελε ναι. να τον κρατήσει διά του ένα σύμβολο, ήθελε δύο. Ότι... Τι ήταν το πρόβλημα τότε, Χαρή. Εντάξει, νομίζω ότι ε, ήθελε να επιστρέψει πίσω στην Ουγγαρία. Okay. Και αν ήταν προς... και η περίοδο των οικονομικών προβλημάτων, αν θυμάμαι. Ήχε, ναι, μου Είχε σοβαρά ναι. προβλήματα. Ναι. Ε, παρόλο που ο, ο Λέαντρο ήταν πολύ αγαπητό στην Ομόνια. Και... Ναι, ναι. ήταν, ήταν και πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ήταν και καλό ποδοσφαιριστή, καλό χαρακτήρα και ήταν έτσι ένα ποσφέρι που δέθηκε με του και με του οπαδού και ναι. με την ομάδα. Νομίζω ότι ήθελε να επιστρέψει πίσω. Αν δεν απαντώ, είχε έχει κληθεί και στην εθνική μόλι επέστρεψε πίσω. Ναι, πήγε την εθνική Ουγγαρία, άλλαξε. Αμέσω. Οπότε νομίζω ότι θέλει να επαναπατριστεί. Αυτό ναι. ε, μα έδωσε ένα καταλαβαίνω. Και τι έγινε. Ο Γιουβάλ πήγε πίσω στη Μακάπη Τελαβίβ. Ναι. Ε, τώρα, διότι κρατάω επαφή με με όλου, ε, είναι αναλυτής ποδοσφαίρου, mm. ε, συνεχίζει στα ποδόσφαιρα. Μπορεί να αυτός... το δούμε και στην Κύπρο. Α, δεν ξέρει, ο ποδοσφαιρικός κόσμος <laughs> είναι τόσο μικρός που δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Ε, αξιοποιείς τις διασυνδέσεις σου για να βοηθήσει την ΠΑΦΟ. Ε, δεν, δεν μπορώ να τις αξιοποιώ εγώ, αλλά νομίζω ότι οι διασυνδέσεις μου βοηθάνε και την ΠΑΦΟ. Διότι ε, όσο όσο δύσκολο είναι να κρατήσει έναν καλό όνομα στο ποδόσφαιρο, διότι φθήρεσαι. Ε, όλοι έχουν άποψη ε, για αυτό το θέμα και σίγουρα κάποιοι θα πούν και άσχημα για κάποιους. Ε, νομίζω ότι είχα καλή σχέση με όλους τους συναδέρφους, mm. ομάδες και ε, όταν αναφέρονται ότι βρίσκομαι στην ομάδα της Πάφου, ε, Πολλοί από αυτού του πρώην συνεργατισμού θα πάρουν ένα τηλέφωνο να μου ζητήσουν πληροφορίε για την ομάδα και νομίζω αυτό έχει βοηθήσει την ομάδα σε αρκετά σημεία. Να πούμε για μια Ισπανίδα, μάνατζερ, που τότε είχαν φέρει το Ρουέδα, τον Εσπασαντίν, και ήμουν παρόν. Πέρσι, την περσινή χρονιά, μιλούσαμε για έναν Ισπανό ποσχριστή και μετά από 6-7 χρόνια έμαθε ότι είμαι εκεί και με πήρε τηλέφωνο και νομίζω η συζήτηση είχε βοηθήσει στο να ανοίξουμε έτσι και επικοινωνία. Ακριβώ με την okay. Ισπανία. Ε, θα ήθελα να μου πει ονόματα, αλλά σε δυσκολεύω με μου πει. Ε, ε, Τσακώθηκε με κάποιον, ενέκριμμαστικέ ε, ε, με κάποιον, όταν έφερε ένα παίκτη με τεσμιζέ. Ε, να να σα πω. Ε, πρώτον, πανίκο μου. Ούτε βουλευτή ε, προτίθεμαι να κατεβώ, ναι. ούτε με ενδιαφέρουν ε, οι πολιτικέ ή οποιασδήποτε. Μπορώ να πω ότι έχω τσαλακωθεί αρκετέ φορέ. Δεν με απασχολούν ούτε τα ονόματα, ούτε το τι θα πω. Γι' αυτό και κάποτε είμαι έτσι λίγο λοιπόν, ε, ε, επιθετικός ακόμα και σε κάποια στιγμή. Αν το πούμε ελληνικά, aggressive. Είμαι, ναι, <laughs> ακριβώ. Ε, δεν έχω μπλέξει σε έτσι πράγματα. Οποιοδήποτε. Ε, μπορεί νομίζω να καταλάβει ότι έχω πάρα πολλούς φίλους έστω και αν ε, ακόμη είμαι όπως έχουμε μπει aggressive ειδικά στο, στο, παιχνίδι διότι θέλω να κερδίζω έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους στο ποδόσφαιρο και ε, νομίζω ότι έχω έναν καλό όνομα. Αν έφτασε στα όρια του να να ξεκατεινιαστεί με κάποιον παράγοντα, δεν δηλαδή σου ζήτησε μίζα. Όχι, όχι. Δεν, okay. δεν έχω. Ήταν νορμάτι. Δεν, δεν έχω φτάσει σαν. Okay. σω γι' αυτό σταμάτησα και το μαρατζερλίκι. <laughs> μπορεί. μπορεί. <laughs> ε, ποτέ ήταν η τελευταία φορά που τραγουδίσε ένα σύνθημα τη πάφου, ε, Το σίγουρο τραγουδό ε, σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Ε, Φωναχτά και σε μικρόφωνο, πριν κανένα δύο μήνε, ε, κατά απέτηση του, σε ένα πάρτινγκ του κυρίου Λωμάκη, ναι. ε, ήθελε να τραγουδήσω στο λεωφορείο μπέννο Και μετά από τρία ποτά, αναγκάστηκα να το επαγγείλω. <laughs> Οκ. Okay. Ε, ε... Τώρα, ερχόμενο στη Λευκοσία, δηλαδή πρέπει να πω ότι ήρθε από την Πάφου και αυτό σε ευχαριστώ. Ε, τραγουδίσει κανένα σύνθημα. Διότι καμιά φορά εγώ μου αρέσκει μου τα σύνθηματα. Τα... Ε, είχα τόσα πολλά τηλέφωνα στην okay. οπότε ήταν... Μόνο σου πότε τραγουδίσει σύνθημα. Κόρι να σε βλέπει κάποιο. Σου λέω ότι ειδικά πριν τα παιχνίδια τη Πάφου, ε, ακούγοντα ε, τον κόσμο τη Πάφου, ο οποίο ε, φέτο ήταν εξαιρετικό, βλέπουμε μια έτσι διαφορετική ροή. Στα δρόμενα της πάφου ε, βλέπουμε τον κόσμο νεαρό, ο οποίο πλέον είναι πάφο και αυτό μα χαροποιεί ιδιαίτερα. Πριν να ξεκινήσει, πιάνω τον εαυτό μου yeah. να σιγοτραγουλά έτσι του. του τα συνθήματα των οπαδών μα. Αρέσει σου, σου τραγουδά και κανένα συνθήμα του εξωτερικού ή μόνο τα. Είμαι φανερό. Ενώ μόνο σου, ε, καταλαβαίνεις καταλαβαίνει Έχουμε Εύχομαι να μην ακουστεί <laughs> ε, το podcast, ε, διότι έχουμε μια έντσι κόντρα με τον κύριο Ντούποφ, ο οποίο είναι Chelsea. Είμαι φανατικό οπαδό τη Liverpool. Ε, εμεί η Κύπρο είναι Liverpool. Εντάξει, okay. καταλάβαμε εσά. Το Never Walk Alone είναι για μένα. πραγματικά ύμνος ε, ε, και τα τελευταία χρόνια προσπαθώ τον Μάρτιο να είμαι έτσι κι αλλιώς στο Anfield στα εγερθλία okay. μου, για να παρακολουθήσω τουλάχιστον ένα παιχνίδι της Λίβερπουλ. Και κ. του με τη Τσέρση λόγω του Αμπραμόβιτς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αυτή η σύνδεση, αλλά είναι με τη Τσέρση. Καλό να το ρωτήσουμε αν ήταν που μικρό ή όχι. Ποια ήταν η πιο ωραία φετινή σου ανάμνηση. Ηταν ήταν, πολλέ οι, οι καλέ αναμνήσει. Είχαμε και ε, ασχήμα αποτελέσματα, αλλά τα, τα καλά αποτελέσματα στο τέλο ήταν πιο πολλά. Νομίζω η πιο καλή ανάμνηση, έστω και αν ήταν ε, γλυκό-πικρή γευσή, ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, ε, που ειχαμε 4-5 4.000-5.000 κόσμο στο γήπεδο το τελευταίο παιχνίδι που της κλείδωσε την κανονική διάρκεια ναι. που κλείδωσε την εξάδα. Το υποψιάστηκα, σου πω την αλήθεια. Ε, προσπάθησα και εγώ και όλη την ομάδα να να δώσουμε σε όλου να καταλάβουν ότι θα μπορούσαμε να το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι δεν δεν, δεν το πετύχαμε αυτό ναι. να, να, αυτό το το κλικ για να για να βάλουμε τον κόσμο και όλου ε, σε αυτόν το mood αν θέλετε. Ε, διότι, κοίταξε, η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία δεινοπάθησε τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ φθορά και αυταρσία και ακόμα κι αυτή η Εξάδα κατά κάποιον τρόπο ε, ικανοποίησε εν μέρη. Όμω θεωρώ ότι είχαμε πρώτη τάξη ευκαιρία να βρεθούμε σε, ευρω, σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ομω ε, θα πούμε ότι ήταν, κάναμε την αρχή πλέον και ο πύχη είναι Πολύ πιο ψηλά. Ίσως αυτή η προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο και από τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι, κλειδώνει η Εξάδα, αδειάζει συναισθηματικά, στεγνώνει και ενώ θα ήθελε να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, κάπου να σε έχει σε φουσκώσει και, και, και να επηρέασε. Νομι... Νομι... να είναι νομι... θέμα νομιζό... εμπειρία καμιά φορά να το διαχειριστεί. Το καρφί στο κεφάλι του, αυτό ήταν. Εγώ προσωπικά δεν είχα αδειάσει, αλλά νομίζω ότι είχε αυτό το αδειασμά και από τον... Η ομάδα ολόκληρη εννοώ, από τον οπαδό μέχρι τον παίχτη. Νομίζω ότι λίγο πολύ κάτι υπήρχε, έστω και αν κάναμε και πολύ καλά παιχνίδια, αλλά αυτή η δίψα της νίκης, αυτόν το έξτρα που είδαμε σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια, δεν το είδαμε σε όλα κατά τη διάρκεια των playoffs. Και έστω και αν ήμασταν καλύτεροι σε, στα πλήστα παιχνίδια, νομίζω επειδή δεν είχαμε αυτήν την, την πείνα, θέλετε, ε, κάπου δεν δώσαμε 100% το δυναμίο μα. Η φετινή σοφία τη Εξάδα πόσο μπορεί να βοηθήσει την νέα σεζόν. Ε, νιώθοντας ε... Το πώ μπαίνει, το πώ το έζησε, το πώ μπορεί να πιστεύει ότι αδίκησε τον εαυτό σου. Εμπειρικά να σε βοηθήσει όλη αυτή η σοφία τη φετινή χρονιά. Ε, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερο μάθημα, ναι. το μεγαλύτερο κέρδο που θα μπορούσαμε ε, να πάρουμε. Ε, είμαστε πιο σοφοί σίγουρα. Είμαι άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να βρεθεί εκεί πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Χρειάζεσαι να είσαι γύρω από αυτέ τι θέσει για να μπορέσει να χτίσει για την επόμενη μέρα. Δεν, δεν πιστεύω στο ε, κάνω μια ομάδα έτσι και σε μια χρονιά από 7ο, 8ο γίνομαι πρώτο. Δεν τα πιστεύω αυτό. Δεν τα χαλάς όμω. Σίγουρα, δεν, σίγουρα <laughs> δεν σε χαλά, αλλά δεν είναι αυτή η συνταγή. Ναι. Και έστω και αν σίγουρα θα μα άρεσε να είμαστε εκεί δεν είναι αυτή η συνταγή. Απλά όταν μιλήσαμε από την, την αρχή τη χρονιά και με αρκετού συναδέλφου σα, είχα πει ότι για μένα ε, πρωτάθλημα ή τίτλο είναι έξω στην Ευρώπη. Οπότε θεωρούσα ακόμα την τέταρτη με προποθέσει την πέμπτη θέση ότι για μένα ήταν τίτλο. Ναι. Και έτσι θα πορευτούμε και την επόμενη χρονιά. Ποια ήταν πιο άσχημη αναμνήση φέτο, Νομίζω ο αγώνα με, <laughs> με τον Άρη είναι πάλι στο παφιακό. Ε, όπου πήγαν όλα λάθο, ήταν μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση με τον ε, Απόλλωνα στο Τσίριο, όπου κερδίσαμε κατά κράτο. στα playoff, εντάξει, ο προσπαθό το μπήσουμε. Και την επόμενη αγωνιστική με τον Άρη, ήμασταν ε, κατά των περιστάσεων, ε, έγιναν όλα. Όλα που θα μπορούσαν να γίνουν εναντίον μα, έστω και αν στο τέλο πήραμε τον ένα βαθμό που ο οποίο δεν εξυπηρετούσε και σε τίποτα. Ε, Όμω ήταν ο τραυματισμό του Ρούτκο στο πεπτολεπτόν. Mm. Η κόκκινη του Πέτρου, η κατά συνθίκη ε, ε, μεταφορά του, μετατόπιση του Κβίτα ω τρεματοφύλακα για 30 λεπτά. 30 λεπτά, ναι, ήταν πολύ καλό. Ε, αυτό το παιχνίδι ήταν έτσι, ήταν πολύ παραξενό και θα μου μείνει έτσι χαρακτημένος mm. ως έναν από τα άσχημα παιχνίδια που είχαμε τη διάρκεια της mm. σεζόν. Γιατί, πάθος έχετε τόσες πολλές αποβολές. Ε, και πάλι, θα επαναλάβω, το έχω, το έχω πει σε πολλούς, πολλούς συναδέρφους σας. Mm. Ε, θεωρώ ότι στερήσαμε σε ποδοσφαιρική πονηριά φέτος. Ε, οι ποδοσφαιριστές μας ήταν σε εισαγωγικά πάρα πολύ καθαρή. Ε, και από την άλλη και απέναντι στους αντιπάλους ε, και θα το εξηγήσω. Ε, είναι πολύ εύκολο ένας διαιτητής με την πρώτη ευκαιρία που ένα θέατρο ή τέλο πάντων να κάνεις, σε ένα φάουλ να κάνεις ε, να το κάνεις ότι είναι Ά, ποιος, το α, το να το μεγαλοποιήσεις να Κυπριακό, έτσι να το λέμε, να τασει μια κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο. Ναι. Εμεί δεν το έχουμε αυτό. Και νομίζω το πληρώσαμε σε πολλέ περιπτώσει. Ε, Αντιθέτω με τον αντίπαλο που είδα φάουλ εγκληματικά ε, από αντιπάλου και είδα από το σφαιριστή μα να σηκώνεται και να συνεχίζει. Οπότε είναι και αυτό μέρο του παιχνιδιού και είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να το να το δει. Διότι ένα Καταλαβαίνω. τουλάχιστον όσοι, είναι στο σχολείο του ποδοσφαίρου καταλαβαίνουν το πνεύμα. Παίζουν το ρόλο του. Ναι. ναι. Ε, Εκλάψα μετά από κάποιο παιχνίδι. Ε, δεν, 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 κλαίω εύκολα. Ε, νο, αλλά, νο, από αλλά, τα νεύρα σου. Θα, θα, πω ότι έκλαψα σε ένα παιχνίδι πριν αρκετά χρόνια. Ναι. Ε, στον αγώνα. Ε, Εναντίον τη Άχνας. Πριν πόσα χρόνια τώρα. ήταν ο Απόστολο Μακρύ προπονητή ε, και εκεί στο Παφιακό πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Okay. Είχαμε τόσο άγχο κατά τη διάρκεια των playoffs. Ε, υπήρξαν αδικίε, τι οποίε δεν θέλω να επεκταθώ. Και παίζαμε σε ένα στήλο Κυριακή τη τελευταία αγωνιστική με την Άχνα. Ε, παραμονή. Που, παραμονή που να κερδίσουμε. Είχαμε 4.500 κόσμο. Ε, και εκεί νομίζω ότι ήταν στιγμή που έκλαψα. Για να το πω Κι Ποια είναι η πιο σημαντική υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό σου στον χώρο του ποδοσφαίρου, εννοώ. Ε, υπόσχεση δεν, δεν είμαι. Δεν, δεν είμαι από αυτούς που ε, βάζει έτσι και ε, στόχου ε, για. Είμαι, είμαι του τώρα. Mm. Οπότε αν, ε, προσπαθώ αυτή τη στιγμή μου στην Πάφο να κάνω ότι είναι καλύτερο για την ομάδα μου. Απλά να πω ότι σε συζητήσεις με τον κύριο Ντούποφ ε, για το συμβόλαιο μου είχα μιλήσει για αυτός. Μου είχε προσφέρει ο, ο, άνθρωπος πέραν του ενός χρόνου, δύο και πάνω και εγώ είχα απέτηση να είναι μόνο ένα χρόνο. Ε, και ο λόγο ήταν ότι. και ήταν παραξενεμένο ότι ζητούσα μόνο ένα χρόνο. Και ο λόγο ήταν ότι του είχα πει: Θέλω να είμαι Ευτυχισμένο, θα είμαι χαρούμενο εκεί σε αυτό το project. Και τελικά ήταν ένα πολύ καλό ταξίδι. Πολύ έτσι ενδιαφέρον ταξίδι. Συγγνώμη, πέρασε ο χρόνο. Δεν πέρασε ο χρόνο, διότι ήμουν, ε, ήθελα να είμαι σωστό και ήθελα να τελειώνει το συμβόλαιο μου τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές, ε, μέσα Σεπτεμβρίου. Και ο λόγο ήταν ότι, ό,τι και να γινόταν, δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ε, με τον προγραμματισμό και με τι εγγραφέ που έωφεριστών, ναι. θεωρώ ότι ε, έπρεπε να είμαι σωστό. Οπότε, εάν στο πίσω μέρο του μυαλού μου είχα να φύγω, θα έπρεπε να φύγω σωστά. Θα έπρεπε να ήταν η έτοιμη okay. ομάδα να μπει στο πρωτάθλημα και οποιοδήποτε θα με αντικαταστούσε να, να είχε ε, όλα έτοιμα για να μπορεί απερίσκοπτα να κάνει τη δουλειά του. Άρα, έτσι όπω μου απάντησες, υποθέτω ότι είσαι χαρούμενο και δεν παίζει θέμα να αποχωρήσει. Ε, είμαι, είμα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Ναι. Είμαι καλά. Ναι. Ε, Ό,τι έχω ζητήσει από τη διοίκηση και από του δύο διοκτήτε το έχω πάρει. Ναι. Ε, μου έχουν δώσει κι άλλα τόσα τα οποία δεν έχω πάρει και διότι δεν χρειάζεται να τα πάρω. Υπάρχει μια έτσι αμοιβαία εκτίμηση ε, εμένα προ αυτούς και αυτοί προ εμένα. Και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε και σε επόμενη χρονιά ή χρονιέ. Δεν ξέρω ε, πώ είναι η καθημερινότητα την περίοδο των μεταγραφών, αλλά είμαστε στη μέση του πρωταθλήματο. Είμαστε στη 12η Αγωνιστική. Ξημερώνει η Τρίτη. Ξυπνά. Τι κάνει το πρωί που θα ξυπνεί, πότε πάει στη δουλειά, και ποια είναι η καθημερινότητα ε, του χάρη. Να σου πω. Είμαστε ότι... στη ρουτίνα. Να σου, να σου πω ότι μου. την προηγούμενη φορά, να πούμε ότι αυτή τη σπάφο πριν 11 χρόνια. Ε, έφτασα κοντά στο διαζύγιο το λοιπόν δεν έβλεπα καν τα παιδιά μου ε, Ήξερα ότι είμαι κάποιος που δίνεται σε αυτό που κάνει ναι. ε, Είμαι workaholic Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ Έτσι είμαι Μπορεί και να μην χρειάζεται κάποια στιγμή Και μπορώ έτσι να λουφάρω Δεν το κάνω Μου αρέσει αυτό που κάνω ε, Το είχα συζητήσει με την οικογένειά μου πριν να κάνω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είμαστε σε συζητήσει με τον κύριο Ντουμπόφ. Είναι πιο μεγάλα τα παιδιά μου και το αποφάσισα. Πόσο χρόνο είναι. Η κόρη μου είναι 16 και ο γιο μου 14. Να σου ζήσω. Ευχαριστώ. Και μπορώ να πω ότι ξεκινάω από το πρωί που είναι ώρα 8-8.30 και μπορεί να πάει μέχρι και 8.30 το βράδυ. Στα γραφεία τη ομάδα. Και στα γραφεία και έξω από τα γραφεία. Ε, υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολλού Κύπριου στην ομάδα. Οπότε ε, μπορεί να είμαστε κουραστικοί, κάποτε βγαίνουμε τακτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είμαστε πολύ Κυπροί, θα ήθελα να, να είμαστε πιο πολλοί. Νομίζω ότι θα γίνουν ε, στη φετινή χρονιά αλλαγές στην ομάδα με το structure αυτό, ε, Όμω τρέχουμε τα πάντα. Ε, τρέχουμε marketing, τρέχουμε εισιτήρια διαρκείας, η κοινωνία της ΠΑΦΟΥ θέλει αυτή την προσωπική επαφή και την κάνουμε και εμείς. Οπότε είναι ένα αγώνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο, οι οι διοκτήτε του Λωμάκη, του Πόφ, δεν είναι εκεί πρόμενο στο εξωτερικό. Έρχονται σε, έρχονται αρκετά συχνά. Ο του ΠΟΦ θα είναι εδώ αύριο. Την Παρασκευή θα μείνει εδώ, σε okay. 5-6 μέρε για να, να παρευρεθεί και στην, στην σύσκεψη τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στι 15 του μήνα. Ε, συνέλευση, ναι. Στη, ναι, ναι, ναι. συνέλευση. Συνέλευση. Στην ναι. Άντυπη συνέλευση βασικά. Ε, όχι, έρχονται εδώ όμω οι άνθρωποι. Δύσκολοι χαρακτήρε. <laughs> ε, είναι, είναι. Ενώ, Ενώ είναι. την ώρα που πα να ζητήσει ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θέλουμε 20 μπάλε ή θέλουμε όχι, ένα όχι, αύξηση μισθού για τον χι παίκτη. Α, α, αυτά δεν είναι. Α. Κοιτάξτε. Είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρε. Ο, ο κύριο ε, είναι έτσι λίγο πιο πίσω, μια πιο ήρεμη δύναμη, έξυπνο άνθρωπο, ευφιέστατο. Από την άλλη, ο κύριο Ρόμαν Ντουμπόφ είναι, είναι τελειωμανή, θα έλεγα και το λέω συχνά, από του πιο δύσκολου ανθρώπου που έχω γνωρίσει γενικώ, αλλά σίγουρα στο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι και ο πιο δίκαιο άνθρωπο που έχω γνωρίσει στο είναι... Την ώρα μου μπαίνει ο Ντεμπόφ στα γραφεία τρομοκρατή τον κόσμο. Δεν, δεν τον, δεν τρομοκρατεί και δεν είναι κάτι που ο κύριο Ντουμποφ και λέω ο κύριο Ντουμποφ τώρα εμεί τον αποκαλούμε με το, με το πρώτο με το μικρό, και, και, αυτό θέλει ρόμαν. Ε, δεν τρομοκρατεί. Υπάρχει εκτίμηση προς το, προς το πρόσωπο του. Θα τον δείτε να είναι με κόσμον που από άλλε χώρε, ξέχουσε προσωπικότητε, αλλά θα τον δείτε και με οποιοδήποτε άτομο του γραφείου να μπορεί να κάτσει να πει καφέ και να συζητήσει. Είναι, είναι προσιτά άτομα και οι δύο ιδιοκτήτε τη ομάδα. Πιο, πιο πολύ ο κύριο Ρώμα, ο οποίο είναι πιο κοντά στην ομάδα. Mm. Οι, οι προηγούμενοι παράγοντε που ήταν στην ΑΕΠ, στι προηγούμενε ομάδε. Μετά την ενοποίηση, κάποιοι κοντά στην ομάδα ή με έχουν μείνει μακριά όλοι του. Καταλαβαίνετε ότι αν έρχονται ε, ιδιοκτήτε, επένδυτε στην ομάδα θέλουν να φέρουν τα δικά του άτομα γύρω. Δεν, δεν είναι εύκολο ναι. να πάνε μες, ε, στα ίδια τα ε, προηγούμενα. Ε, Όμω νομίζω ότι αρκετοί από του παράγοντε. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, ε, σαν χορηγοί, σαν υποστήριχτε, είναι γύρω από την ομάδα. Υπάρχει. Ε, και σαν οπαδί, ενώ έρχονται και παρακολουθούν τα παιδιά. Και σαν οπαδί, ναι, ναι. μπορώ να πω ότι ε, υπάρχει πλέον, διότι στην αρχή ήταν έτσι λίγο διάζουσα κατάσταση. Μπορώ πλέον να πω ότι υπάρχει πολύ καλή σχέση προηγούμενων προέδρων ή παραγόντων με του νυν Διότι είχαμε πάντα ανέκαθεν ναι, υπάφο μετά την ενοποίηση, ήταν εμεί ή απ' έξω, έκαναν έτσι. Είχαν αντιδράσει, επηρεάζαν κόσμο, άλλαζαν, έμπαιρναν άλλοι. Τον δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Ε, ε, πιστεύεις ότι έχει μειωθεί το θέμα, συσπηρώνεται πλέον. Εγώ νομίζω το ότι έχει εκλείψει. Ναι. Ε, νομίζω ότι είχε εκλείψει. Νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει κι εμεί ε, εκεί στην ομάδα που είμαστε γύρω από την ομάδα να εκλείψει αυτό το φαινόμενο. Ε, πλέον όλοι καταλαβαίνουν ότι η ομάδα, η μεγάλη τη επαρχία ε, είναι η πάφο FC και μπορώ να πω ότι υπάρχει καλή συνεργασία και με τι άλλε ομάδε. Εξού και έχουμε κάνει αρκετέ ε, συναντήσει, αν θέλετε, και με τι άλλε ομάδε τη επαρχία μα και με τα αγροτικά ποδόσφαιρα στην επαρχία μα, με τι ακαδημίε στην επαρχία μα. Και είναι αυτό ε, ένα μεγάλο μέρο αυτό που θέλουμε να, να κάνουμε στην επαρχία Μπάφου, το οποίο όλοι αυτοί που, που, που έχω, αναφέρει, έτσι κι αλλιώ ενδιαφερόμαστε για το καλό του παφίτικου ποδοσφαίρου και κάτι γενικότερα του Κυπριακού. Οπότε υπάρχει πολύ καλή σχέση, μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή στην Παφό με όλους. Okay. Ε, πάρα πολλοί όμω οπαδοί τη πάφου είναι με άλλε ομάδε. Ε, αυτό σα εμποδίζει να δημιουργήσετε έτσι μια μεγάλη βάση οπαδών, μεγαλύτερη βάση οπαδών, Κοίταξε. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο προσωπικά εμένα με προβλημάτιζε για πάρα πολλά χρόνια. Mm. Και. Ε, ε, δεν μπορούσα και πολλά να καταλάβω αυτόν το ναι είμαι με τον τάδε ομάδα και είμαι, είμαι και με την ΠΑΦΟ. Ε, θεωρώ ότι είσαι έγκυος ε, ή δεν είσαι, δεν έχει δεν κάτι μέσο. Όμως ε, θεωρώ ότι με την προσέγγιση ε, που είχαμε ειδικά τη φετινή χρονιά, mm. λέγοντας σε όλους ότι οκ, okay, εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί. Ε, θέλουμε σαν επαρχία, αφού είσαστε από την επαρχία πάφου, να νιώθετε και έτσι λίγο μπάφου. Και μπορώ να σα πω ότι έχουμε αλλάξει αρκετό κόσμο και από την άλλη έχουμε δημιουργήσει νέου οπαδούς διότι οι ακαδημίε μα απαριθμούνται 250 παιδιά mm, ωραία. και έχουμε πάει και κάνει αρκετέ συναντήσει στα σχολεία με τα πιο νεαρά παιδιά, σε δημοτικά. Και νομίζω ότι αυτή η βάση σίγουρα έχει μεγαλώσει κατά Έναν πολύ μεγάλο ποσοστό. Ξέρει ποια είναι η ηλικία που αποφασίζουν τα παιδιά για το τι ομάδα θα είναι, και το πιθανότερο σενάριο να την ακολουθούν. Δηλαδή, έχουν καλό ποσοστό πάνω από 90% να ακολουθούν την ομάδα σε όλη του τη ζωή. Θεωρώ ότι ε, προ το τέλο του δημοτικού, νομίζω, δηλαδή εκεί στα 7 του. 8, είναι πιο εύκολο να τους το βάλει στο μυαλό του. Αλλά δεν, δεν, δεν γνωρίζω ακριβώ ποια είναι. Έρευνε στην Αγγλία λένε η πέμπτη δημοτικού, γύρω στα 10. Ε, κα, κάπου εκεί το υπολογίζω και εγώ και νομίζω ότι το έχουμε Τα δει. Τα χρόνια την ώρα που θα αποφασίσουν, σπανίως αλλάζουν ομάδα. Ε, κα, κάπου. μέχρι ε, εκεί μπορεί ε, να του αλλάζει. Εκεί έχουμε στοχεύσει, διότι ε, δεν απαιτείται η κάρτα φιλάθλου, γι' αυτό είχαμε επισκεφτεί όλα τα αυτά τα σχολεία δίνοντα δωρεάν εισιτήρια και νομίζω ότι ήταν στοχευμένα να πάμε σε αυτή την ηλικία και γι' αυτό και αυτοί είχαν αναγκάσει τους γονεί του. Είδα γονεί πραγματικά που δεν τους έχω δει για χρόνια. Εξού και βγάλαμε φέτο 700 κάρτε φιλάθλου. Ναι, Σημαίνει μπράβο. ότι αυτά τα πέντε χρόνια από ε, καταβολή τη κάρτα φιλάθλου δεν είχαν πατήσει στο γήπεδο. Οπότε αρκετοί γονεί και φίλοι μου του βρήκα στου δρόμου μου είπαν γιατί μα έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. <ΣΣΣ> όμω χαριτολογώντα, όμω νομίζω ότι κερδίσαμε πολλού οπαδού έτσι. Εάν στον τελικό κυπέλου ήταν ο μόνο η πάφο, είχαμε από 10.000 εισιτήρια, θα τα ξαντλούσε η πάφο. Δεν ξέρω αν, αν θα είχαμε 10.000, αλλά μπορώ να σα πω ότι ε, θα κάναμε σίγουρα ρεκόρ προσέλευση και θα σα πω ότι ε, εάν η πάφο κάνει μια επιτυχία που θα κάνει, ε, θα δείτε κόσμο και αριθμού που δεν πιστεύετε. Εάν το γάσι ήταν στην πάφο, θα μου έλεγε το ίδιο. Δηλαδή, είναι ομόνια πάφο στο παφιακό από 10.000 η κάθε ομάδα. Θεωρώ ότι η πάφο έχει τη δυναμική. Ε, να πάρει κόσμο στο γήπεδο. Είναι από τι ομάδε, και αν πάρετε του αριθμού του φετινού, νομίζω είμαστε είτε τέταρτη είτε πέμπτη. Ε, μπορεί και λίγο πιο πάνω. Παγιά του έδινε η Ομοσπονδία, τώρα δεν τα δίνει. Ε, είμασταν, εί, 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 είχαμε παιχνίδια των 4.000 και 5.000 ευρώ. Ναι, τα θυμάμαι, ε, ναι, ναι, ναι. φέτο. Νομίζω ότι δεν είχαμε πολλέ ομάδε. Τι ήταν το παιχνίδι που μαζέψε τόσο πολύ κόσμο και πιασε βροχή. Το Άρης, το, 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 το πριν την είσοδο στην, στην Εξάδα. Στην κανονική διάρκεια. Ναι, ναι. ναι ε, Ήταν πάρα πολύ κόσμος, Πολύς αλλά κόσμος. φάνηκε άτυχη η πάφο ε, σε Φάνηκαμε σε δύο-τρει περιπτώσει. Ε, Μα τα χάλασε λίγο καιρό. Όμω, ε, όπω έχω πει, ακόμα και το τελευταίο παιχνίδι ε, με το ΑποΕΛ, ναι, είχαμε κόσμο. Είχα και τον ικανοποιήσαμε. Και ο κόσμο τα ένα αρκετό κόσμο τα αποέλε. Ε, είναι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αγαπητέ Πανικό. Αυτό είναι τον κόσμο πρέπει να βλέπει ε. ε, στα γήπεδα. Κάτι το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει. μπορεί να μην γνωρίζει και κανένα στην Πάφο. όχι μόνο στην Πάφο, και στη Λευκοσία μπορεί να μην το γνωρίζει. Έγινε μια έρευνα παγιά που μία από τι ερωτήσει ε, ήταν ε, ποιοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και το είχαν χωρίσει ε, κατά επαρχία. Και κράτησα τη σημείωση στη Λευκοσία όταν ερωτήθηκε ο κόσμος, το 43% απάντησε να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Μπορείς να υπολογίσει πόσο ήταν το ποσοστό της επαρχίας ΠΑΦΟΥ σε αυτήν την ερώτηση, Αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ποιο ήταν το ποσοστό. Η Λευκοσία σου λέει 43 ήταν το μεγαλύτερο. Πότε περίπου έγινε η. Πρέπει η... να είναι μια δεκαετία. Θα έλεγα ότι... 8, 8 χρόνια, χρόνια δεν είναι 10. Okay. Νομίζω θα μιλούσαμε για 20%. 4%. 4%. Ναι, ναι. Ήμουν Είμαι σίγουρο ότι ήταν χαμηλό το ποσοστό. Νομίζω είναι γι' αυτό ρώτησα πότε έγινε αυτό. Νομίζω είναι πολύ διαφορετικά πλέον τα πράγματα. Μαθαίνουμε συζητήσει με τον Κόα για κατεδάφιση του Στέγιο Κυριακήδη, νέο γήπεδο, 8.000. Τι, τι, τι ισχύει από αυτήν την ιστορία, Χαρή. Όντω έκαμε πρόταση υπάφο για ανέγερση ιδιοκτήτη του γηπέδου. το, τι ισχύει πρωτίστω είναι ότι έχουμε ένα γήπεδο το στέλιος Κυριακήδη, το οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ευχαριστούμε για τον καφέ. Έστω και αν έχει. Αργήσει. Για νόμο, μια ώρα. Να πιούμε έναν καφέ. Ευχαριστώ πολύ. Απλά θεωρώ ότι. Ξεκινάμε ότι υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο είναι ερήπιο στην επαρχία Μπάφου. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλο γήπεδο πρώτη κατηγορία για να μπορούν οι ομάδε να αγωνίζονται καθώ πρέπει σε έναν ποσφαιρικό γήπεδο. Ναι. Ε, οι ιδιοκτέ τη ομάδα, οι, οι οποίοι έχουν επενδύσει αρκετά εκατομμύρια στο προπονητικό μα κέντρο και θα, καλά θα ήταν σε κάποια φάση. Ακούσα 5 εκατομμύρια ισχύει. Περίπου είναι τόσα. Ναι. Θα, ε, θα του καλέσουμε. Από τον ΚΟΑ και από ε, άλλες ε, τέλο πάντων οργανισμού να έρθουν να τα δουν. Θα ήταν καλά να κάνουν μια επίσκεψη. Mm -hmm. ε, οπότε έχουν καταλάβει πώ λειτουργούν κάποια πράγματα στην Κύπρο και θεωρούν ότι μόνο εάν αναλάβουν κόστο ενό γηπέδου θα μπορούν να τρέξουν πράγματα. Διότι αν τα αφήσουν στο έλεο κάποιον. Νομίζω ότι και μετά από 20 χρόνια δεν θα έχουμε γύρω. Θα έχουμε το ίδιο θέμα με τη Μαρίνα, που λέγαμε πιο πριν. Τι θέλουν να κάνουν, δηλαδή, να απορρίξουν πο... κάτω, να φτιάξουν πρω... καινούργια. Πρώτα, από Ανήκου, μου θέλουν να κάνουν ένα decent ποδοσφαιρικό οικείπεδο. Το, λοιπόν, το οποίο δεν υπάρχει στην επαρχία Μπάφα. Και νομίζω ότι εάν τουλάχιστον η Μαρίνα και κάποια άλλα έργα δεν τα δικαιούμασταν, ένα ποδοσφαιρικό οικείπεδο η, η επαρχία Μπάφα, ακόμα και τώρα που υπάρχουν δύο ομάδε στην πρώτη κατηγορία, νομίζω ότι το δικαιούται. Ναι, αλλά το ότι δημόσια περιουσία, κρατική περιουσία, πρέπει να βγει σε προσφορέ. Γιατί να το πιάσει εσύ, να βγουν Θέλω σε... το εγώ να κάνω. Να... μόλ. Να βγουν σε προσφορέ. Ε... Και από εκεί και πέρα, όποια προσφορά είναι κερδοφόρα για, για αυτού ή καλύτερη τέλο πάντων. Ναι, ε, ε, να επιφυλαχθεί. Ε, 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 αυτή είναι η δουλειά του κόα. Δεν ε, μπορεί ε, να το παραχωρήσει εμείς, ο κόα. Εμεί έχουμε κάνει συζήτηση μαζί του. Υπάρχει πρόεδρικο διάδικο. Εμεί έχουμε κάνει συζητήσει μαζί του. Εμείς, Μαζί του ε, εννοεί ΚΟΑ. Βέβαια, ναι, στον ΚΟΑ. Okay. Ε, έχουμε, πάει στον ΚΟΑ, έχουμε ναι. παρουσιάσει τα σχέδια, τα σχέδια, το πρόγραμμα. Ε, έχουμε κάνει σχέδια με την KSS, η οποία αν, αν, ακαλύψει, αν κοιτάξει κάποιο θα καταλάβει ότι έχει κάνει το γήπεδο τη Τότεναμ στο Λονδίνο, okay. το νέο προπονητικό κέντρο του Άξα τη Λίβερπουλ, τη Λέστερ. Άρα τα προχωράτε μεταξύ σα. Σίγουρα τα έχουμε, ναι. εμείς τα έχουμε προχωρήσει και σα λέω ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσουμε. Όμω, ε, έστω και αν έχουμε κάνει συνάντηση με τον ΚΟΑ, έστω και αν, αν έχουμε στείλει ε, αρκετέ επιστολέ, δεν έχουν ε, ακόμα αποφασίσει τουλάχιστον να μα καλέσουν να μα πούν πού βρίσκεται αυτό το θέμα για να δούμε πώ ε, θα πορευτούμε κι εμεί. Διότι, εάν είναι αδύνατο ναι. να έχουμε το στέλιο Κυριακή, της, θα βρούμε κάποια άλλη γη να, να, να δούμε τι θα γίνει. Άρα, έχετε ένα μικρό παράπονο ότι δεν πήρατε απάντηση. Έχω μεγάλο παράπονο, όχι ναι. μικρό. <χ για queSencia> Εμείς έχουμε πάει ε, ε, οργανωμένα, έχουμε ε, δώσει ε, στον ΚΟΑ όλα τα, όλα τα στοιχεία από, από μέρους μας. Εννοείται ότι δεν έχουμε δώσει σχέδια και να μπούμε πιο βαθιά ε, σε οποιαδήποτε συζήτηση, διότι περιμένουμε από αυτούς. Δώσατε το όραμα γραπτό τις σκέψη το σας, τη φιλοσοφία σας. Ακριβώς, και τις σκέψεις μας και εναλλακτικές σκέψεις για το θέμα... Ε, του Στίβου Γύρω και θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν μια συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτήν τη συνάντηση που είχαμε κάνει με όλου του φορεί του εμπλεκόμενου, ναι. είτε αυτή ονομάζεται κόα ή γενικό ελεκτή ή τέλο πάντων okay. δήμο πάφου, οποιοδήποτε, και να προχωρήσουν το θέμα διότι δεν είναι εύκολο στη σήμερα μέρα να βρει κάποιου ανθρώπου να είναι έτοιμοι να δαπανίσουν αυτό το ποσό εξ για τη δημιουργία του ασφαλικού ικανιδού. Τι εννοεί εξ ολοκλήρου. Εννοεί εξ ολοκλήρου. Να μην έχουμε πάρει ούτε έναν ευρώ χορηγία από, την, από τον ΚΟΑ. Νομίζω ότι ο ΚΟΑ από Φωτή το έξι... εξή. Αυτό Δικαιούμαστε, δεν το θέλουμε. Δεν, δεν ζητάνε αυτό. Α, οκ. Okay. Ε, επειδή είναι κρατική χορηγία για να μπορέσετε να του βοηθήσετε να πάρουν απόφαση υπέρ σα. Αποποιήστε τη χορηγία, δηλαδή. Α, μπορεί να αποποιηθούμε ακόμα και τη χορηγία, okay. του είπαμε. Διότι okay. οι διοκτήτε, επαναλαμβάνουν. θέλουν να τρέξουν αυτό το, το θέμα και δεν θέλουν να έχουν γήπεδο μετά από 10 και 15 χρόνια. Θέλουν ένα γήπεδο όσο πιο γρήγορα. Και καταλαβαίνετε ότι αν αυτοί ε, θα, θα βάλουν τα λεφτά κάτω, ε, θα το τρέξουν okay. και θα, θα, είναι, θα, θα είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το τι θα γίνει. Φυσικά και με τη συμβολή του ΚΟΑ ω. Παρατηρείτε στην όλη δια, διαδικασία. Ναι. Επόπτε, αν θέλετε. Ναι. Ε, το, αν κρίνω από το γήπεδο τη Λεμεσού μιλάμε για μεγάλο κόστο. Τώρα δεν ξέρω για τι χωρητικότητα μιλάμε. Μιλάμε για 8.800 θέσεων, μιλάμε για. Περίπου 20 εκατομμύρια το χοντρά-χοντρά. Πιο, υπο... πιο πολλά. Πιο, στο πιο, χλυδί, πιο, τι κλειδί θα γίνει πιο μέσα. Πιο πολλά, διότι είναι διαθετημένοι οι επενδυτές να κάνουν και αίθουσα πολλαπλή χρήση μπάσκετ βόλεϊ και κάποιων άλλων εκδηλώσεων. Είναι το Αφροδίτη. δίπλα θέλουν να κάνουν κάτι τελευταία okay. τεχνολογίας, τεχνολογία, τελευταίο χτίσματο, κάτι πολύ σωστό. Συγγνώμη, ο χώρο που ζητά η, η πάφος είναι περιλαμβάνει το χώρο που είναι το γήπεδο να διότι δίπλα. Θα, θα, θα γίνει αίθουσα ε, και για, για, να μπορεί να στεγαστεί και το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα άλλα αθλήματα. Α, είναι όλο το χώρο όλο. εκεί, δεν είναι όλο. μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όλο. Ε, τ, τι είναι αυτό που μου είπε με το στίβο. Ε, είναι θέλουμε όμως. να έχουμε ένα μπόσφαιρο ναι. Ε, Ο στίβο δεν βοηθά σε αυτό. Okay. Οπότε αν ο στίβο, και καταλαβαίνουμε, πρέπει να μεταφερθεί αλλού. Ναι. Υπάρχουν λύσει. Ε, Του έχουμε ε, αναφέρει τι λύσει. Είμαστε ακόμα και σε αυτέ. Έτοιμοι να προσφέρουμε χρηματικά ποσά για να βοηθήσουμε και σε αυτό. Ε, νομίζω ότι. Ε, Κυπριακό από την. Ε, πρόκια, να, να την πω την. Έτσι, το γνωμικό είναι. Θα ακούμε του απόμενα πρόσφορα. Ναι. Ε, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Εννοεί ότι είναι πρόθυμοι να κάμουν γήπεδο, γήπεδο στίβου αλλού. Ακόμα να και, το κάμουν δωρεάν, α πούμε. Ακόμα στο... και σε αυτό να βοηθήσουν. Και υπάρχουν λύσει. Οπότε έχουμε εξαντλήσει ε, πολλά. Πολλέ εναλλακτικέ λύσει για να είναι βασικά καλυμμένο όλο ο αθλητισμό τη πάφου. Είτε αυτό ονομάζεται στίβο, είτε αυτό ονομάζεται μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ ή οτιδήποτε. Οπότε, διότι σκοπό των ιδιοκτητών ήταν να βολέψουν όλο τον κόσμο, ακόμα και αυτόν τον κόα, για να μπορούν να γίνουν εκδηλώσει στο γήπεδο αυτό. Και να του παραχωρείται φυσικά το γήπεδο. Και την επαρχία, και την, την, την πάφον. Mm -hmm. Οπότε, ε, εμεί έχουμε προχωρήσει σε, σε πολλά ε, πάνω σχέδια σε αυτό το κομμάτι και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ε, πάνω σε αρκετέ βάσει για να βρούμε λύσει. Mm -hmm. Τούτο το, που, που μου λέει τώρα, ε, εσύ τα γραπτό ο ΚΟΑ. Εσύ τα φυσικά. Ε, πάμε από την αρχή. Η πρότασή σας, η οποία είναι γραπτό στον ΚΟΑ, mm -hmm. είναι. Αν θέλετε να βγείτε προσφορέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Ακριβώ. Διότι εγώ σου είπα. Μπορεί Λέβαια, να... Συζήτηση... Εγώ μπορεί στο... να θέλω να κάνω μόλ, και στο... εσύ μπορεί να θέλει να κάνει υδροπάρκο. Σ... Στο τέλο τη συζήτηση αυτή του ερωτηματολογίου ναι. που θα μου κάνει, θα καταλάβει πόσο τραγική είναι αυτή η κατάσταση. Ναι, γι' αυτό ε... εγώ έχω μείνει έκπληκτο. Άρα δεν σα προβληματίζει. Ευγάτε προσφορέ, και εγώ να το πιάσω. Ακριβώ. Και το δεύτερο, δεν θέλω τη χορηγία σα να το χτίσω μόνο μου. Ακριβώ. Το γήπεδο του Στίβου που είναι ο γασικόρυβος θα βρω τρόπο εγώ να σας το δώσω. Δεν σας ενδιαφέρει εσά πώς θα σας δώσω γήπεδο για το Στίβο. Υπάρχει γήπεδο, υπάρχει χώρο που μπορεί να γίνει στίβος. Έσα ε, προβληματίζει να σα το θα, κανονίσω. Θα βρεθεί λύση. Ακριβώ. Okay. Και θέλω για το χώρο που είναι δίπλα το μπάσκετ και να κάνω εγώ δικό μου μπάσκετ να μπορούν να παίζουν οι Μα... ομάδε τη επαρχία θα... μου. Θα είναι ενιαίο το γήπεδο το οποίο θα έχει και αίθουσα πολλαπλής... Ναι, πλησ... Και θα γίνει αίθουσα πολλαπλής χρήσεως. Mm. Καινούρια. Και να έχετε απάντηση. Δεν <laughs> έχουμε απάντηση. Πότε, είναι, πότε υποβλήθηκαν όλα τούτα. Έχει πέραν του ενός μήνα. Okay. Εντάξει. Ε, 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 καλή ερώτηση ας πούμε να αποταθούμε στον ΚΟΑ. Φοβάστε ότι οι διοχτήτες κάποια στιγμή να φύγουν. Δεν, δεν βλέπω κάτι έτσι στον ορίζοντα, αν θέλετε. Ε, νομίζω ότι όταν επενδύεις αυτά τα λεφτά τα οποία, για τα οποία μιλάμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι από μορφή από τον ΚΟΑ, δεν είναι διοχτήτα τα γήπεδα, ε, και είσαι σε ταχτά χρονικά διαστήματα στην ΠΑΦΟ, ζεις εδώ, έχεις, έχουν σπίτια. Okay. Ε, δεν νομίζω Άρα ότι τίθεται το, το το... τέτοιο θέμα. Οπότε να μην ανησυχούν ούτε οι φίλοι, Βέβαια, ούτε δε, οι δε, εχθροί. Δεν έπρεπε να κάνω την ερώτηση. Είναι απλώ επειδή την είχα γραμμένη και σου την υπέβαλα, διότι δεν ήξερα ότι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, μια διευκρίνηση. Πρώτα απ' όλα, ε, από τη στιγμή που ένα άνθρωπο σκέφτεται να κάνει γήπεδα αυτών και να φύγει, αν φύγουν δικά του. Όχι. Μένουν τη ομάδα, κάτω στη συμφωνία. Εννοείται. Άρα δεν με ενδιαφέρει να φύγω. Στο θέμα τη χρεοκοπία, πώ διασφαλίζεται. Μα ενδιαφέρει να μείνουν. Ξεκινάμε από εκεί. Εννοείται, το... είναι ξεκάθαρο. Εδώ τόσα χρόνια, α πούμε, 100 χρόνια Κυπριακό ποδόσφαιρο. Βρέθηκε ένα άνθρωπο, κάποιοι άνθρωποι τέλο πάντων, που βοηθούν το ποδόσφαιρο τη επαρχία. Ε, στο θέμα χρεοκοπία υπάρχει διασφάλιση. Υπάρχει σωματείο, υπάρχει εταιρεία. Οπότε, οπότε οι δικλείδε είναι εκεί. Όπω okay. υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ε, Ξέρω να παραλαμβάνω όμω, μιλάμε για ιδιοκτήτε οι, οι οποίοι είναι εδώ, επενδύουν λεφτά καθημερινώ. Ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει αθλητικά κέντρα, θέλει να δημιουργήσει γήπεδα, θέλει να δημιουργήσει και σε άλλα αθλήματα. Άκριβώς. Μένει στην Κύπρο. Ακριβώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν, δεν χρειαζόταν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί ναι, να, να όμω χάρη αυτό. Και... Συζητείτε τα τελευταίο διάστημα. Ε, θέλω, φέρνω εγώ ρωσού ιδιοκτήτε. θέλω. λίγο ρατσιστικό, διότι ακούγονται μόνο Ρώσοι. Δηλαδή, ε, λε, θέλω, φέρνω εγώ Κινέζου. Αν θέλω, φέρνω Ιάπωνε. θέλω, φέρνω Γερμανού. Ε, ε, μπήκαμε. Τσακούγεται λίγο άσχημο. Ε, δεν ξέρω πώ το εισπράττουν οι ιδιοκτήτε. Όταν ακούν να φέρω Ρώσου ιδιοκτήτε. Ξέρει, ακούγεται αρνητικό. Παρα... και προφέρεται αρνητικό. Κοίταξε, ε, εγώ αυτά τα ακούω και τα ακούω που κάποιους ε, και με λυπούν αφάνταστα, ειδικά ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ε, οι οποίοι είναι γύρω από τις ομάδες. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα, μια πικρία το λοιπόν το ότι δεν κρατάμε δίσκο και δεν πουλάμε λαχεία όπως προηγούμενα χρόνια και είμαστε φτωχό συγγενείς, του ποδοσφαίρου. Και εύκολη λύση για τον οποιοδήποτε η Πάφος ναι, ναι, ναι. Διότι δεν θέλω ούτε καν να μπούμε σε συζητήσει τι γινόνταν τα προηγούμενα χρόνια σε περίοδο playoffs τη διαβάθμιση ει βάρο τη πάφου. Ναι. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θέλω να ανοίξω. Διότι δεν θα κλείσει ποτέ. Υπάρχουν επενδυτέ, υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί οι οποίοι δαπανούν λεφτά και επιτελούν έργο στην Κυπριακή κοινωνία, Στο mm. κυπριακό ποδόσφαιρο. Του αξίζει σεβασμό και μόνο σεβασμό mm. για το τι κάνουν. Εδώ, σε όλον τον κόσμο, σε μια χώρα προηγμένη, μια χώρα δύσκολη να εισέλθει κάποιο, η Μεγάλη Βρετανία, βλέπουμε ότι όλε οι ομάδε έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώ. Δεν, δεν ξέρω, όταν μιλάμε για Ρώσους, μιλάμε και για πολλές ε, άλλες χώρες, διότι από ό,τι ξέρω... Ρώσου εννοούμε Σοβιετικού, Σοβιετικούς δηλαδή οι Λετονώσεις, οι Μα δεν είναι έτσι, ναι. δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικές χώρες. Ε, οπότε ε, νομίζω ότι λίγο συμβασμό ε, δεν βλαπτεί. Σε Ωραία. αυτό το κομμάτι. Διευκρίνησε το κομμάτι που αφορά την ΠΑΦΟ. Ναι. Όμω έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι ανεξέλεκτο. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό να αναβάνουν ομάδε. Εγώ ήμουν ένα από του πρώτου που ήθελα από την Ομοσπονδία να, 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 να βάλει κάποιου φραγμούς, ασφαλιστικέ δικλίδε, αλλά δεν θα γίνει αυτό για του ξένου, αν θέλει με αφορμή του ξένου ιδιοκτήτε να τα δούμε για όλε τι ομάδε. Είτε Κύπριο ιδιοκτήτη είναι, είτε Ιάπωνα ε, είναι, είτε Ασιάτης. Από, από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτοί. Αφού θέλουν για έρευνε για τον οποιοδήποτε, α κάνουμε για όλου που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εννοεί, είναι θεμητό να, να, να ξέρει. Όσο ομοσπονδία, ρε παιδί μου, μπαίνει ένα άνθρωπο στο ποδόσφαιρο. Εννοεί. Έχει σημασία να θα χρεοκοπήσω από Κύπριον ή από ξένων. Ακριβώ. Και, και, και νομίζω ότι είναι, αυτό είναι το πιο σωστό. Και να ξέρετε κάτι. Αν γίνει αυτό, το ποδόσφαιρο το ίδιο θα αποβάλει αυτού που δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο. Ναι, μακάρι. Δεν ξέρω. Σε κάποια στιγμή η Ομοσπονδία όμω πρέπει να το δει. Ε, υπάρχουν, όμως, ορισμένα γκρίζα α, σημεία στην περίπτωση της ΠΑΦΟΥ. Ε, ε, έχουν γραφτεί και λέγεται, κυκλοφορεί έτσι μια φήμη, ότι ο Ακρίδας Κλόραγκας ε, θεκατρικεί ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Ε, δεν, δεν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ε, κάποια συνεργασία υ, υπήρχε την περσίνη χρονιά. Ε, ίσως ε, πιο μεγάλη από άλλες ε, ομάδες της επαρχίας, διότι ο Ακρέα βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία ναι. και θα μπορούσε να βοηθηθεί είτε με το σκάουτινγκ είτε με ποδοσφαιριστέ ε, ε, δανεικού. Διότι ο Τόρε είναι Αργεντινό, δεν μπορεί να παίξει ένα ξένο ποδοσφαιριστή ε, εκτό από δεύτερη κατηγορία ή ναι, πρώτη. Πρόπου... Ναι, ναι, ναι. Είναι και, και λίγο ο αριθμό του είναι δεύτερη. Ακριβώ. Οπότε υπήρχε αυτή η συνεργασία. Ε, συνεργασία υπήρχε και με την Μπέλια. Ναι. και με όλε τι ομάδε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όπω έχω πει, θέλουμε το ποδόσφαιρο στην Πάφο να αναπτυχθεί. Και θεωρούμε ότι και το λέμε ότι ο νέο κύπριο ποδοσφαιριστή που περιμένουμε να παίξει στην πρώτη κατηγορία στην ομάδα μα στην Πάφο mm -hmm. θα έρθει από του κόλπου αυτών των ομάδων. Και η συνεργασία υπάρχει. Ε, τώρα, αν ο Ακρίτα πλέον βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία και έχει δικό του επενδυτή, από ό,τι ξέρετε, έναν νομίζω σοβαρό άνθρωπο. Mm. έναν άνθρωπο ο οποίο διαβάζοντα έχω δει ότι είναι 10, 10 χρόνια, 12 κάτι, πρόεδρο τη Ομοσπονδία τη Λιθουανία. Βρισκόταν ναι. στην UEFA για 10 χρόνια. Ναι, ναι, σωστά. Οπότε, μιλάμε για ένα σοβαρό άνθρωπο. Ε, επειδή γνωρίζω είναι μικρή μπάφο για τι ενέργειε που γίνονται στην επαρχία τη Πάφου και από την πλευρά του Ακρίτα, είναι πολύ ε, σωστά οργανωμένο και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια. Θεώ, αν, Θεώ. αν υπάρχει, απλά για να ναι, δώσω ναι, ναι, ναι. οποιαδήποτε ε, ε, βοήθεια, στο μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει και διότι είμαστε σε συζητήσεις είναι στο θέμα του marketing, λόγω του ότι θα αγωνιζόμαστε στο ίδιο κύπεδο. Θα έχουμε την ίδια στέγη, το τέλειο Κυριακή. Της. Οπότε θέλοντα και εμείς ε, ίσω εκεί να γίνει μια συνεργασία. Αυτή θα είναι η συνεργασία, ειδικά η φετινή. Ε, οπότε να μην ανησυχούν και όπω ε, η πάφο αγωνίζεται ε, και είναι σωστή σε όλα, θα συνεχίσει να, να είναι έτσι. Να σου πω κάτι το οποίο ε, είχα ακούσει. Ότι πληρώνονται από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. Ε, αναλυθέστα του. Και είναι καλό ότι ακούμε και κάποιου ειδικού και σε αυτόν το κομμάτι. Άρα η σχέση σα έχει ε, ε, να κάνει καθαρά με ποδοσφαιρικό. Εγώ είμαι υπάφο, είμαι στην πρώτη κατηγορία. Θέλω να αξιοποιήσω την ομάδα μου, κάποιου ποδοσφαιριστέ ε, που που θα ήθελα να του δώσω δανεικού αν ήμουν Λευκοσία, θα του έδινα στι κοντινέ ομάδε τη Λευκοσία. Το ίδιο ισχύει για τη Λέμεσο και τη Λάρνακα. δηλαδή... Η κοντινή μου ομάδα είναι ο Ακρίτα, η Πέγια, που μπορούν να παίξουν στο λίγο πιο χαμηλό επίπεδο να παίξουν. τώρα είναι και δεύτερη κατηγορία που είναι ακόμα καλύτερο. Βανί κόμμα, δηλαδή στην Λευκοσία, επειδή είσαι εδώ στη Λευκοσία, δεν πάνε ποδοσφαιριστέ δανεικοί από τι ομάδε τη Λευκοσία σε άλλε ε, Αυτό λέω. Άρα, είμαστε σε αυτόν το πλαίσιο. Ακριβώ. Άρα αυτό. Δεν είναι με πτώ, αλλά όταν το κάνει πάφο είναι με πτώ. ή όταν okay. ο Ακρίτα, ο οποίο επειδή. Εντάξει, είμαι, είμαι ο παδό του Ακρίτα. Κακά τα ψέματα. Έπαιξα ποδόσφαιρα αρκετά ναι. χρόνια. Ήμουν γύρω από την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι έχει κάνει αυτόν το άλμα και βρεθεί στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή, πρέπει να δώσει, να λογοδοτήσει στον οποιοδήποτε το, το ότι έχει κάνει αυτή την πορεία και ότι έχει επενδυτή στο τέλο τη ημέρα. Βλέπουμε mm. ότι υπάρχουν επενδυτέ πλέον παντού. Είτε χορηγοί, είτε επενδυτέ, είτε ξέρω εγώ πρόεδροι με δεν ξέρω τι επιχειρήσει έχουν. Οπότε ε, άλλο κομμάτι είναι ο Ακρίτα, άλλο κομμάτι είναι πάφο. Θα είναι νίκη του παθητικού ποδοσφαίρου αν καταφέρει να έχει τρει ομάδε στην πρώτη κατηγορία η Αγίου, είναι στη δεύτερη, ο Ακρίτα η είναι στην πρώτη. Το έζησα. Το έζησα αυτό και σου λέω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και γίνονταν αρκετά καλά παιχνίδια. Τότε ΑΕΠ πέγια τρόμητο. νομίζω ότι θα. βλέπουμε σε άλλε επαρχίε. νομίζω νομίζω η Λάρνακα έχει. Η Λάρνακα έχει πάρα πολλέ. Ε, μισό πρωτάθλημα στη Λάρνακα. Οκ, οπότε νομίζω και η Πάφο θα μπορούσε να έχει αυτό το μοντέλο. Απλά θεωρώ ότι ε, εμείς εμεί, σαν πάφο ευσύ, θα θέλαμε να έχουμε τον πρώτο λόγο και θα προσπαθήσουμε να έχουμε σίγουρα ε, στην επαρχία πάφου τον πρώτο λόγο και να, να κάνουμε κάποιε συνεργασίε. Αλλά βλέπουμε τη δική μα ομάδα. Καθένα μας, στην πρώτα. δική του ομάδα. Ε, Κάμε στην Ομοσπονδία για ε, με σκοπό να βοηθηθεί ενώ να, να εξυγχρονίσει το καταστατικό τη κάτι δεν τη και προσπαθήσετε ας πούμε με κάποιον τρόπο με μια ανησυχήση σα να το αλλάξετε. Ε, έχουμε προσπαθήσει και νομίζω ότι τι ε, τις 15 του μήνα ε, αυτό είναι ένα, ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν. 15 του μήνα είναι οι, θέματα διαιτησία. Όχι είναι θέματα απ' όλα. Είναι και της διαιτησίας. Είναι ανοιχτή ατζέντα. Είναι ανοιχτή ατζέντα. Από την πλευρά της Ομοσπονδία υπάρχουν Δύο, τρία θέματα, αλλά είναι και ανοιχτή ατζέντα για τι ομάδε. Ε, γι' αυτό θα ξεκινήσει το πρωί και νομίζω ότι θα πάρει αρκετή. Θα, θα, θα π, είναι κάποιο από του ιδιοκτήτε. Εννοείται. Θα, okay. είναι, θα είναι εδώ κύριος, ναι. ο κύριο Ντουπόφ, γι' αυτό να έρχεται στην Κύπρο για να παρευρεθεί σε αυτήν την. Α σα φέρουν πρόταση για νέα Λίνκα να έχετε θέση. Σίγουρα έχουμε θέση και νομίζω το έχουμε αναφέρει ότι? Σε, σε, σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι θα ήταν κάτι το οποίο θα μα ενδιαφέραν και είναι κάτι το οποίο είναι. Νομίζω ε, σημαντικό και ναι. θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε για αρκετή ώρα. Ε, είναι, είναι, είναι κάτι ενδιαφέρον. Okay. Mm. Είστε υπέρ τη δημιουργία ενό προαθλήματο με 10 ομάδε. Σίγουρα. 10 στην πρώτη ή 10 με 10 για στη δεύτερη. Ενώ πακέτο για να βοηθηθούν. 20 επαγγελματικέ ομάδε. Θεωρώ ενώ... ότι το Κυπριακό Πρωτάθλημα ναι. ίσω θα θέλει πιο λίγε ομάδε, είτε αυτό είναι πρώτη κατηγορία, είτε δεύτερη. Ε, νομίζω όπω είπα, ότι το ποδόσφαιρο κάποιου ανθρώπου θα το αποβάλει θέλοντα και εμεί. Νομίζω αυτό θα γίνει λίγο πολύ και με τι ομάδε. Δυστυχώ, ευτυχώ, δεν ξέρω. Ε, διότι βλέπουμε κάποιε παροδογικέ ομάδε να. Δυστυχώ να, να, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μα είναι φυσιολογικό. Είναι, είναι. Και βλέπουμε και κάποιε συγχωνεύσει οι οποίε νομίζω ότι θα βοηθήσουν. Οπότε νομίζω ο αριθμό σε όλε αυτέ τι κατηγορίε είναι πολύ μεγάλο. Okay. Άρα θα είναι προ όφελο όχι τη πάφου, του ποδοσφαίρου η μείωση. Με... Αυτό το θέμα που έχει πέσει κάτω να αλλάξει η δομή του πρωταθλήματο. Το, τώρα που θα έχουμε 14 ήταν 6-6 και έγινε μία εισήγηση από τον κύριο Φωτίου, τον εκπρόσωπο τύπου του Ισραήλ, αντί να είναι 6-8, ας πούμε, την Νέα Σεσό, θα ήταν καλύτερα να ήταν 8-6. Ε, η ερώτηση είναι προσωπική, διότι δεν είναι την επίσημη θέση της πάφου που ψάχνω. Και θα μιλήσω προσωπικά. Θεωρώ ότι ε, αν θέλεις να είσαι safe, mm -hmm. Θα μπορούσα να μιλά για 8 ομάδε. Ναι. Από την άλλη, αν θέλει μαθα... να είσαι σωστό και να πει ότι θέλω ένα πρωτάθλημα ε... το οποίο να είναι ανταγωνιστικό όπω ήταν το φετινό, θεωρώ ότι οι 8 ε... δεν σου προσφέρουν κάτι τέτοιο. Θεωρώ 8... ότι... Στο πάνω. Στο πάνω. πάνω. Ναι, θεωρώ ναι. ότι μπαίνοντα στα playoffs με μόνον, εάν ήταν πιο πολλέ οι θέσει. Στο θέμα Ευρώπη, ίσω ακόμα και φετινέ, θα, θα σου έλεγαν μπορεί να το σκεφτόμουν, αλλά με τρει θέσει και η μια του κυπέλου. Όταν πάμε για τρει θέσει στο βαθμολογικό πίνακα, θεωρώ ότι η ομάδα η 8η και η 7 θα μπουν στο, στα πλέον για τη συμμετοχή. Και αυτό δημιουργά στην Κύπρο. Πολλά προβλήματα. Θα αυξήσετε τα, τα προβλήματα προκατάληψη και λοιπά. Ε, νομίζω αυτό mm. είναι, είναι mm. φανερό. Τι έγινε με το ΒΑ. Ποιον Με το ΒΑ. Δεν έχω ιδέα. Έχω, τον έχω, έχω να τον δω αρκετό καιρό. Παρόλο που ήταν στο ρόστερ τη ομάδα. Όταν ε, στο ρόστερ έφυγε να πάει σπίτι του και δεν ξαναεπέστρεψε. Πραγματικά <laughs> ε, μου πατά καλό. Ε, Ξέρετε κάτι, δεν... είμαι πολλά χρόνια στο ποδοσφαίρο. Έχω δει πάρα πολλά. Ε... Μου αρέσουν οι βιερτιώσεις οι ποδοσφαιριστές, ένας εναντίον ενός. Okay. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι όπως το ΒΑ. Ναι. Από την άλλη, όμως, πιστεύω πολύ και στο χαρακτήρα ενός ποδοσφαιριστή. Και στον τρόπο προπόνηση του και συμπεριφοράς του και ούτω καθεξής. Και αυτό τον κάνει πρώτα για μένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Και μετά το αγωνιστικό. Όπωταν ε, νομίζω ότι δεν, δεν θέλουμε να, να πούμε τίποτα. έτσι. Εννοείται ότι πληρωνόταν. Έκανε τι διακοπέ του ένα χρόνο ο άνθρωπο. Μια χαρά. Okay. Είναι και ένα καλό προορισμό υπάφο για διακοπέ παραλίε. Ναι, αλλά το, το θετικό είναι ότι έγινε καλό προορισμό και ποδοσφαιρικά πλέον. Αυτό είναι που μα ενδιαφέρει. Αυτό έχουμε αλλάξει. Αυτό θέλουμε. Ε, να έχουν στο νου του οι Ήταν ένα θέμα το οποίο πραγματικά μα προβλημάτιζε ε, από την περσίνη χρονιά. Κοίτασε συζήτηση με τον τεχνικό διευθυντή ε, τη ομάδα. Και χαριτολογώντα τώρα, ήταν καλοκαίρι τον Αύγουστο, αρχέ του Αυγούστου, και μου λέει: Πρέπει να δούμε πώ, ειδικά του δύο πρώτου μήνε που είναι προβληματική για την παφομπάντα και θα το δείτε ότι εάν το πρωτάθλημα πεζόταν του τελευταίου 20 αγωνιστικέ, θα ήμασταν πρώτοι. Ναι. Δεν ήταν καλό το ξεκίνημα μα. Και αυτό συμβαίνει και το έχουμε εντοπίσει στην παφό ότι οι παίχτε βρίσκονται σε holiday mood. Mode, αν θέλετε. Okay. Το λοιπόν, και του παίρνει λίγο χρόνο να μπουν στο πρωτάθλημα. Και περπατούσαμε εκεί στα, ξε, στα γραφεία τη ομάδα και υπάρχουν και τα διαμερίσματα. Και μου, και γυρίζουμε πάνω και μου λέει. Χα, νάτο. Υπήρχε ένα, μια πετσέτα η οποία λέγεται ε, «Holiday ή κάτι ξέρω εγώ. No, no problem in Cyprus. <laughs> και αυτό βασικά, αυτή η πετσέτα που ήταν κρεμασμένη στο μπαλκόνι, ε, ήταν αυτό που μας προβληματίζει και γι' αυτό προσπαθούμε και την προετοιμασία να την έτσι ε, μεγαλώνουμε. Ε, λίγο για να, ε, ναι, δάτε, για να αρκήσουν να, να... Δύο ε, Κάνουμε δύο ε, ε, προετοιμασίες Στο λόγος, εξωτερικό Ο μεγάλος λόγος είναι αυτός Τώρα mm. ε, Αισθάνεστε ότι έχετε ένα μικρό πρόβλημα Ακόμα στο να δημιουργεί Να, 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 να κάνετε την πάθαρο ε, Ελκυστικών προορισμών Για τον Κύπριο παιχτή Ακόμα νιώθετε ότι ο κύπριο παίκτη δυσκολεύεται Να πει το ok Να δώσει συγκατάθεση του να έρθει Ί, ίσως, αλλά νομίζω ότι ε, ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει γι' αυτό. εξού Έξω έρχονται κάποιοι ε, και ο Μάριος Δημητρίου ναι. πρώτος. Και εδώ, Α, ήρθε και ο Φυλακτού, ήρθε και ναι, ο φυλακτού ναι, ναι. τα προηγούμενα χρόνια, Αλέξανδρος ο Αλεξάνδρος Μιχαήλ είναι Αλέξανδρος από πέση κοντά. Ο Αλεξανδρός ήταν. Ήταν, ήταν. στον Κούριν Ρήμης. Α, και... οκ. Ah, okay. Νομίζω ότι ήταν στην Πάφο, υπάρχει έναν Πάφο. Okay. Όχι, Ως, άρα δεν υπάρχει άλλη Είχε γίνει scouting, είχε γίνει σκάουτινγκ, είχε δοθεί, τον είχε υπογράψει ο Ακρίτας Κλόρακας. Α, ah, γι' αυτό θύμω μόνα. Και όταν τον υπόγραψε ο Ακρίτας, ζητήθηκε από την ομάδα της Πάφο. Εκεί ξεκίνησε και η, η, η συνεργασία. Okay. Και ο Ακρίτας με τη μεγαλύτερη ευκολία τον είχε δώσει να πάει προετοιμασία με την Πάφο που δεν είχε αριστεροπόδαρο αμυντικό. Το παιδί πήγε, Euh, έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία. Εισηγήθηκε ο, ο τεχνικό διευθυντή να μείνει στην Πάφο και εκεί ξεκίνησε η συνεργασία. Έχει ωραίο χτίσιμο νόμου του Αλέξανδρου. Είναι πολύ καλό προσφερριστή. Είναι ένα προσφερριστή ο οποίο δουλεύει ακατάπαυστα. Έχει κάνει τρομερή βελτίωση. Ε, Πλέον... στην εθνική, ακριβώς, κλήθηκε στην εθνική. Ακριβώ, κλήθηκε στην εθνική και πηγαίνοντα πίσω σε αυτό που είχα πει πριν λίγο για τον άλλο κύριο είναι εξαιρετικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι ένα συν για την μετέπειτα πορεία του που είμαι σίγουρο ότι ο Αλέξανδρο Αμιχαήλ θα κάνει καριέρα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Ο Ζάιρο να φύγει. Αφού τι κατά διάνοια. Πώ τον βλέπει εσύ σαν Γιατί. Διότι... <laughs> <laughs> θέλω να το πω, θέλω θε... 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 να μου βγει. Πέτω. Α το πω πρώτα. Πιστεύω ότι άδικη πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, Εμένα μου αρέσουν οι ποδοσφαιριστέ τη Αλάνα που είναι να ξεφύγουν λίγο από τον προπονητή μου, να πάρουν την πρωτοβουλία. Διότι ένα ε, το χαρώ τώρα να μου πει εξαρτάται η οπτική γωνία. Εγώ μιλώ με στην εξέδρα, όχι προπονητή. Ο προπονητή μπορεί να εκνευριστεί. Αλλά μ' αρέσει, μπορεί να ξεφτυλίσει του αντίπαλου του, μπορεί να περάσει τον τερματοφύλακα και να μείνει σκοράρι. Αξι... Ενώ αν ήταν κολτσί ο Ζάιρο. Δεν θα ήταν στην Κύπρο. Ναι, εγώ θα σου έλεγα ότι δεν θα πέφτε κάτω από 15 γκολ. Δεν θα ήταν στην Κύπρο. Okay. Εάν, εάν, ήταν όσο καλό είναι στα άλλα, τα οποία είναι να προστατεύει μπάλα, να σπάσει μπάλα δεξιά-αριστερά, να τριπλάρει, να πάει ένα εναντίον ενό, να δώσει assist, εάν η yeah. αριθμή του ήταν αυτή που μιλάμε τώρα, δεν θα ήταν θα στην Κύπρο. Συζητάμε. Ε, 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 assist έχει και είμαι σίγουρο ότι. Και δεν παίζει center for. Όχι, αλλά νομίζω ότι ο πρώτο του γύρο δεν ήταν καλό. Διότι κακά τα ψέματα. Ένα προσφευστή που έρχεται σε μια ξένη χώρα, μόνο στην Κύπρο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Θέλει προσαρμογή. Ναι, ναι εννοείται. Και νομίζω ότι ε, ο Ζάιρο προσαρμόστηκε πλήρω πλέον στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πόσο είναι το συμβόλαιο, αν το χάρη. Έχει ακόμα δύο χρόνια. Okay, ναι. ε, το έχουμε... τον έχουμε αγοράσει. Πόσο? Ναι. Πόσο? Undisclosed the figure. Τον έχουμε αγοράσει. <χι> ε, οπότε αν έχει ακόμα δύο χρόνια. Ε, είναι πολύ ευχαριστημένο στην, στην Πάφο. Πάλι θα πάω σε κάτι εκτό από την ποιότητα του, διότι είμαι σίγουρο ότι στη φετινή χρονιά θα φτάσει τη ψήφιου αριθμού. Γι' αυτό είμαι σίγουρο. Ε, θα πω ότι είναι ένα εξαιρετικό χαρακτήρα. Και πάλι πάω σε αυτό που είχα πει για τον προηγούμενο κύριο. Ε, οπότε ε, είναι κόσμημα για τα, για τα κυπριακά γήπεδα. Και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιον ποδοσφαιριστή και τέτοιο χαρακτήρα στην επαρχία Μπάφου. Ναι. Πόσου τίτλου θα έχει πάθο μέχρι το 2030, Να βάλω και τα 7 site. Oh. Τίτλου, Πρωτάθλημα Κύπεδο. Αν θέλει, και το Super Cup. Θεωρώ ότι η Πάφος, το επόμενα 1 με δύο χρόνια, πρέπει να έχει οπωσδήποτε κάποιον τίτλο. Δηλαδή, τώρα, Δεν θα λέμε... σε πάρω ούτε στο 30. Θεωρώ ότι τα ναι. επόμενα 1 με δύο χρόνια, η Πάφος πρέπει να έχει τίτλο. Ναι. Ε, πόσο θα με σε κοντάρεις που έβαλα στοίχημα με έναν συνάδελφο, ε, χρειάζεται να πω το όνομα του, ότι η Πάφος θα είναι πρωταθλήτρια πριν το 2030. Αυτό να είσαι σίγουρο. Άρα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Πολύ καλά. Βάρτα χιλιά ευρώ που είπε ο <συσοφίλια> Αν δεν τα βάλε. Βάρτα σε εμά. Έστω και δεν τζόγα. Δεν παίζω στοιχήματα. Ούτε εγώ παίζω, αλλά οπότε καταλαβαίνει. Κοιτάξτε. Υπάρχει όραμα. γι' αυτό και όταν μου κάνει ερωτήσει, φίλε Πανίκο, για του επενδυτέ και αν θα είναι εδώ και αν δεν θα υπάρχει όραμα. Έχουν όραμα, θέλουν την πάχο να πρωταγωνιστήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτούμε. να είστε σίγουροι ότι και ο προπονητή, ο οποίο θα βρίσκεται κοντά μα στι επόμενε 48 ώρε και οι ποδοσφαιριστέ οι οποίοι θα ενσωματωθούν, θα είναι ποδοσφαιριστέ οι οποίοι ε, θεωρούμε ότι θα είναι εγνωσμένη αξία με στόχο να πρωταγωνιστήσουμε. Κάποια σα το στοίχημα. Σίγουρα. Ευχαριστώ, Χάρη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τον καφέ. <laughs> Να σε καλά.